Αγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά τη σύλληψη δύο υπόπτων για τζιχάντ στο κτέλ Αλεξανδρούπολης, με τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες, ένας 29χρονος από τη Βοσνία και ένας 20χρονος από την Ιεμένη, κάτοχοι σουηδικών διαβατηρίων, είχαν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και συνελήφθησαν όμως για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους μαχαίρια στρατιωτικού τύπου μεγάλου μήκους και ένα στρατιωτικό γυλαίκο μάχης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες έφτασαν στη χώρα μας αεροπορικώς και συνέχισαν το ταξίδι τους οδικώς από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έως την Αλεξανδρούπολη. Οι δύο αντιμετωπίζουν ήδη κακουργηματικές κατηγορίες για κατοχή πολεμικού υλικού με σκοπό την προμήθεια τρομοκρατικών οργανώσεων, ωστόσο εξετάζονται περαιτέρω στο πλαίσιο πανευρωπαϊκών πληροφοριών περί τζιχαντιστών. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ενώ έχουν ήδη οδηγηθεί στην εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή. Οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συσκευών που βρέθηκαν στην κατοχή τους και εκτιμούν ότι ταξίδεψαν με προορισμό την Τουρκία ή τη Συρία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο υπόπτων είχε σχέση με την Αλ-Κάιντα. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, το 2005 οι αγγλικές διοκτικές αρχές είχαν βρει στο σπίτι του στη Βοσνία μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών, ζώνη με εκρηκτικά, αλλά και ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν άγνωστος άνδρας που φορούσε μάσκα και απειλούσε με τρομοκρατικές επιθέσεις σε Λευκό Οίκο και Καπιτόλιο. We'll be right back.